Έρχεται του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να δούμε λίγο τις δηλώσεις. Σήμερα έγινε ένα θετικό βήμα, έστω και αργά. Η Ευρώπη αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι το μεγάλο πρόβλημα των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών είναι ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό, στο οποίο πρέπει να βρεθεί μια ευρωπαϊκή λύση. Έστω και αργά η Ευρώπη αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει με τη λογική το κάθε κράτος μέλος να βλέπει τα δικά του σύνορα. Και έστω και αργά η Ευρώπη αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι πρέπει να μπει στο επίκεντρο ο άνθρωπος, πρωτίστως, και μετά η οικονομία. Βεβαίως υπήρξαν διαφορετικές φωνές, αυτό είναι λογικό, αλλά στο τέλος υπήρξε μια απόφαση που επιβεβαιώνει το βήμα που έγινε χθες για την μεντεκατάσταση συνολικά 160.000 προσφύγων και την ενίσχυση των κρατών υποδοχής για τη δημιουργία ανοιχτών ξενώνων υποδοχής και ταυτοποίησης των προσφύγων μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Παράλληλα όμως, μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα πρέπει να ξεκινήσει και η διαδικασία της μετεκατάστασης και της επιστροφής, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι εξασφαλίζει σε ό,τι αφορά τα κράτη υποδοχής ότι δεν θα γίνουν αποθήκες ψυχών. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να εργαστούμε όλοι ώστε και σε συνεννόηση με τις χώρες διέλευσης και κυρίως με την Τουρκία να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες για να μην θρηνούμε θύματα στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο θάλασσα. Να σταματήσει αυτή η δραματική εικόνα μιας Μεσογείου και ενός Αιγαίου υγρού τάφου για πρόσφυγες που ψάχνουν να βρουν μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι η σημερινή απόφαση είναι ένα θετικό βήμα που χρειάζεται όμως να δουλέψουμε σκληρά ώστε να ολοκληρωθεί και να ενισχυθεί στο άμεσο μέλλον.